Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Δέδαλο Security. Η Δέδαλο Security απαρτίζεται από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας σε ένα αποστρατεία και με την πείρα των 30 ετών υπηρεσίας που τους διακρίνει σχεδιάζουν για εσάς την πιο ασφαλή φύλαξη των περιουσιακών σας στοιχείων. Οικειών, καταστημάτων, φωτοβολταϊκών πάρκων, εργοστασίων και προσωπικές φυλάξεις. Δέδαλο Security. Παπαφλέσσα 27α, Πύργος. Τηλέφωνο και φαξ 26210 30 331. Κινητό 6939 260 900. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια Παρασκευή μαζί σας, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Αρχάγγελους, Μιχαήλ και Γαβρίλ. Είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε. Και εδώ στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση γιορτάζουν, να τους το πούμε έτσι, χρόνια τους πολλά. Πάμε όμως να δούμε το πινάκιο του αθλητικού δικαστή. Πάμε να το δούμε. Το πινάκιο μας έδειξε ότι πρέπει να πάμε στα θέματα του ποδοσφαίρου. Να πάμε λοιπόν. Και όπως πάντα ξεκινάμε με τα θέματα της Ηλίας. Για να πάμε. Και πριν ξεκινήσουμε τα θέματά μας, τα quiz και όλα αυτά τα πράγματα, πάμε να δούμε τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, τους φίλους μας που στηρίζουν τα θέματα της Ηλίας. Πάμε να τους δούμε. Right.
αθλητικός δικαστής κάθε βδομάδα στις δίκες του βάζει και κάποια quiz. Και όταν λέμε κάποια quiz, έτσι για να περνάνε ευχάριστα όλοι όσοι βλέπουν και παρακολουθούν μάλλον τις συνεδριάσεις του αθλητικού δικαστή, την εκπομπή δηλαδή. Αλλά πριν πάμε να δούμε το quiz, να σας επισημάνω το εξής. Ότι έρχεται εδώ στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση μια καινούρια εκπομπή, αθλητικές συναντήσεις. Επαναλαμβάνω, εδώ στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση κάθε Σάββατο βράδυ έρχεται μια καινούρια εκπομπή, αθλητικές συναντήσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε σας παρακαλώ το quiz. Να δούμε το quiz. Να το δούμε το quiz. Να το δούμε. Τι αγοράζει ο αθλητικός παράγοντας από το φαρμακείο? Ναι, ναι. Τι αγοράζει ο αθλητικός παράγοντας από το φαρμακείο? Είναι πολύ σημαντικό το τι αγοράζει. Εξοδικητικός παράγοντας. Βοηθάει ομάδες της περιοχής του, της πόλης του και καταλαβαίνετε. Επαναλαμβάνω, τι αγοράζει ο αθλητικός παράγοντας? Μάλιστα, επειδή γνωρίζουμε το τι πήγαινε να κάνει, με το που μπήκε μέσα ο αθλητικός δικαστής, μέχρι και ο φαρμακοποιός κρύφτηκε. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό λέμε τι αγοράζει από το φαρμακείο ο αθλητικός παράγοντας, ο οποίος την κάνει να είναι και παντρεμένος, να έχει και παιδί και πολλά. Να φύγουμε λοιπόν και να πάμε να δούμε, να στείλετε τις απαντήσεις σας στο email, να δούμε για λίγο το email του αθλητικού δικαστή, athletikosdikastis@gmail.com. Δίνετε την απάντησή σας και με την ευκαιρία όμως να δούμε και τι δώρο κερδίζετε. Για να δούμε, να δούμε το δωράκι. Απαντήστε και κερδίστε μια επώνυμη μπλούζα των καταστημάτων Καρακατσάνη, τόσο στην Ηλία στον Πύργο όσο και στην Αχαΐα στην Πάτρα. Έτσι, το δώρο είναι λοιπόν, όπως είπα, μια προσφορά του κυρίου Καρακατσάνη. Να φύγουμε και πού να πάμε τώρα? Να πάμε στα θέματα των Ακαδημιών. Για να πάμε. Πάμε ακαδημίες. Πάμε να δούμε τις ακαδημίες ΠΑΟ Βάρδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟ Βάρδας, εκτός από τη μεγάλη ομάδα, καλλιεργεί και ακαδημίες. Είτε αυτές λέγονται ποδοσφαίρου, είτε λέγονται στίβου, είτε λέγονται μπάσκετ, είτε λέγονται οτιδήποτε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε αυτές τις ωραίες προσπάθειες που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟ Βάρδας. Εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά εκτός πλαγίων γραμμών. Εδώ βλέπετε παιδάκια που θέλουν να μάθουν τα μυστικά του ποδοσφαίρου, μικρής ηλικίας. Ο Γιώργος Ογκουβίτσας, μπορώ να πω, έχει την επιμέλεια, μια και είναι από τη Βάρδα, και όλα αυτά τα παιδιά περιμένουν να γίνουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Αλλά μέχρι να γίνουν όμως μεγάλοι ποδοσφαιριστές, την προηγούμενη Κυριακή, μάλλον την Κυριακή που μας πέρασε, οι ακαδημίες λοιπόν του ΠΑΟ Βάρδας μαζί με τις ακαδημίες του Ατρομήτου Αχαΐας, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, το κανονικό δηλαδή στη ΓΑΜΑ Εθνική, τα παιδιά έπαιξαν ποδόσφαιρο μεταξύ τους, δηλαδή μεταξύ των δύο ομάδων. Το ευχαριστήθηκαν, δεν έχει καμία σημασία το αποτέλεσμα, απλώς θα τα δείτε όλα. Όσο έχει σημασία ότι κάποια δεδομένη στιγμή όλοι θέλουν να δουν αυτά τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο. Και όταν λέμε να παίζουν ποδόσφαιρο, να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις να έρχονται ξένοι ποδοσφαιριστές στην πόλη τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, θα γίνει μακροπρόθεσμα. Όταν υπεύθυνοι, όχι ο Γιώργος Ογκουβίτσας, ούτε ο Ανδρέας ο Ζήκος, ούτε κανένας από τη μεγάλη ομάδα, δεν δώσει το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Και εσείς τώρα
Θα δείτε εικόνες από το φιλικό παιχνίδι που έπαιξαν τα πιτσιρίκια, οι ακαδημίες του ΠΑΟ Βάρδας με τον Ατρόμητο Αχαΐας. Δείτε εσείς έτσι μερικές εικόνες από αυτά τα παιδιά που έπαιζαν πριν την έναρξη του αγώνα. Βλέπετε εσείς. Όλα αυτά λοιπόν από τα πιτσιρίκια των Ακαδημίων του ΠΑΟ Βάρδας και του Ατρομήτου Αχαΐας. Όμως, για να πάμε στο επόμενο θέμα μας, πάμε να το δούμε. Το Σάββατο το πρωί βρέθηκα, δείτε με προσοχή αυτές τις εικόνες, στο πρωτάθλημα παιδών μεταξύ της Δάφνης Αδραβίδας και της Νίκης Τραγανού. Εγώ για να πάω στο Τραγανό δεν πήγα έτσι, απλώς πήγα στο γήπεδο της Αδραβίδας, είδα ότι δεν γινόταν το παιχνίδι εκεί επειδή φέρεται σαν γηπεδούχος η Δάφνη Αδραβίδας και πάω σε ένα φίλο μου και λέω πού παίζουν οι ακαδημίες, μου λέει η κύριε Αστερή, παίζουν στο Τραγανό. Πηγαίνω στο Τραγανό, βλέπω αυτές και βλέπετε κι εσείς. Και λέω, είναι δυνατόν τα παιδιά αυτά να παίζουν στο βοηθητικό? Βλέπετε εικόνες εσείς και γονείς και πατεράδες, μανάδες και είδα κιόλας και είδατε κι εσείς, να, αρκετός κόσμος γονείς μέσα στο περιβάλλοντα χώρο και δύο μαυροφορεμένες κυρίες. Θα αναφερθώ και για τις κυρίες. Και αναρωτήθηκα και λέω, μα είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι γειτονικό τέρμπι, να δημιουργείται μια τέτοια ιστορία? Και όταν λέω μια τέτοια ιστορία, διότι το απόγευμα γύρω στις 5 η ώρα μάλιστα μου εστάλθει ένα φαξ από τις Ακαδημίες της Δάφνης Αδραβίδας. Να, και εκεί ψηλά βλέπουμε τον κύριο Σάκη Βουτσάνη, τον άνθρωπο που έχει φτιάξει αυτό το όμορφο γήπεδο και το βοηθητικό και το κυρίως γήπεδο με δικές του και προσπάθειες και όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς είμαι υποχρεωμένος να πω ότι μου έκανε εντύπωση, εσείς βλέπετε, τα βλέπετε έτσι, οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Σας λέω ότι εγώ πήγα στην Ανδραβίδα, επειδή δεν είδα στο γήπεδο της Ανδραβίδας να γίνεται τίποτα. Πήγα σε ένα φίλο μου και λέω πού γίνεται το παιχνίδι? Γίνεται στο Τραγανό. Να, και ο κύριος Βαρβαρέσο. Ε, κύριε Βαρβαρέσο, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι σήμερα το απόγευμα, δηλαδή το απογευματάκι γύρω στις 5 η ώρα, κύριε Βουρτσάνη, και με το σκύλο σας, έτσι, μου ήρθε ένα φαξ και μου γίνονται κάποιες καταγγελίες για το πρωτάθλημα παιδών, ότι σκέπτονται να αποχωρήσουν οι Ακαδημίες της Δάφνης Αδραβίδας και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν έχει σημασία το τι θα σας διαβάσω εγώ, όσο έχει σημασία αυτό που βλέπετε εσείς. Μιλάνε εικόνες μόνες τους. Και εδώ βλέπετε και δύο κυρίες. Απλώς είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να επισημάνω εγώ κάποια πράγματα. Και μάλιστα, όπως είπα, ήρθε αυτό το φάξ εδώ που λέει, μάγκες, κοιτάξτε να δείτε, κάτι γίνεται. Και λέμε τώρα το εξής. Επειδή ο αγώνας ήταν να γίνει στην Αδραβίδα και το γήπεδο δεν ήταν έτοιμο, ζητήσανε να παίξουνε στο Τραγανό. Ζητήσανε να γραφτεί στο φύλλο αγώνος η αλλαγή της έδρας. Πράγμα που δεν έγινε. Ζητήσανε, οι Αδραβιδαίοι τα λένε όλα αυτά εδώ, νάτα, στο φάξ που μου ήρθε το απόγευμα στις 5 η ώρα, ζητήθηκε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο. Δεν έγινε.
Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά. Εγώ στέκομαι όμως ότι όταν για το παιδικό πρωτάθλημα δημιουργείται ένα τέτοιο μεγάλο θέμα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αύριο στο τέρμπι μεταξύ Ανδραβίδας Νίκης Τραγανού. Ο αθλητικός δικαστής θα είναι εκεί. Ο αθλητικός δικαστής θα καταγράψει τα πάντα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργούνται τέτοια θέματα για τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, για τα παιδιά. Όπως μου καταγγέλθηκε ότι από τις μαυροφορεμένες, έτσι μην παραξηγηθώ, κυρίες, ότι κάτι γίνεται με τα παιδιά, ότι δεν προσέχουν τα παιδιά. Θα το δούμε, θα το διερευνήσουμε, έτυχε. Δεν θέλω να πω περισσότερα, απλώς καλό θα είναι οι υπεύθυνοι των Ακαδημιών, ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχει προπονητές, το είδατε και στο τρέιλερ που έπαιζε, προπονητές, ομάδες ή ακαδημίες δίχως επίσημους προπονητές, δίχως διπλώματα, που να έχουν και μια διαπαιδαγώγηση τέλος πάντων απέναντι στα παιδιά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα το διερευνήσουμε το θέμα, διότι κάποιοι προπονητές δεν, όχι αγαπάνε τα παιδιά, δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή. Και όταν λέμε δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή, τα δικά μας, τα ξένα πιο πέρα, του συγγενή, του φίλου ή οτιδήποτε. Ο χρόνος είναι μεγάλος. Θα το διερευνήσουμε, θα το ψάξουμε και θα τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς λέμε ότι οι υπεύθυνοι των Ακαδημιών, Διοικητικό Συμβούλιο, προπονητής, πρέπει να αγκαλιάσουν όλα τα παιδιά με την ίδια στοργή και να μην τραυματίζουν τις ψυχικές, τις ψυχές των μικρών παιδιών για να βάλουν το παιδί του Αστερί ή το παιδί του οποιοδήποτε. Όχι. Όλα τα παιδιά εξίσου. Αυτός που διακρίνεται θα παίζει. Και όχι μόνο αυτό, απλώς μη λέτε ότι θα τα πάμε και στις μιχτές και δεν τα πηγαίνετε. Απλώς δίνω το στίγμα ότι διερευνώ κάποια πράγματα. Φεύγουμε λοιπόν από τις ακαδημίες και που πάμε στις μιχτές, για να πάμε να δούμε την κάρτα των μιχτών. Οι μιχτές. Οι μιχτές έκαναν προέλαση και όταν λέμε προέλαση περάσανε από την Κεφαλονιά και κερδίσανε. Όλα αυτά θα τα πούμε στη θεματολογία της Κεφαλονιάς. Για να φύγουμε λοιπόν από την κάρτα αυτή και να πάμε στη γάμα κατηγορία, να τη δούμε την κάρτα μας και να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Μάλιστα εκεί πέφτουν και καμπάνες. Γάμα κατηγορία, ο Πανούσης από το Άγιο Δημήτρη Πουναρίου, εκεί 4 αγωνιστικές. Μα καλά, τι έγινε, Βαρυπινίτης και στη γάμα κατηγορία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία γάμα κατηγορία. Εκεί στο Πουρνάρι μου φαίνεται δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και διαπιστώσαμε ότι ο Πανούσης του Πουρναρίου 4 αγωνιστικές. Όμως οι ομάδες εκεί της Ανδρίτσενας, του Ερμή Πλατάνου, της Πρόδρος Σαλμόνης είναι με 7 στον έναν όμιλο. Η Αρετή έκανε 3 στα 3 9. Η Δόξα Αγίας Μαύρας από 6. Και καταλαβαίνετε, τεράστιο το ενδιαφέρον της γάμα κατηγορία. Καλό είναι να πηγαίνετε να βλέπετε και κανένα παιδί ή και κανένα παππού, δεν καταλάβατε. Γιατί συνήθως εκεί που δεν έχουν και χωριά, τα χωριά ναι μεν θέλουν ομάδες, αλλά κάποια δεδομένη στιγμή, επειδή δεν φτάνουν τα παιδιά γιατί δεν παράγουν, δεν καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν, δεν γίνεται τεκνοποίηση, δεν υπάρχουν παιδιά και παίζουν, το να παίξει και ο πατέρας καλό είναι. Αλλά να παίζει και ο παππούς είναι τραγικό. Να πάτε να το δείτε. Εκτός από τις ποινές που πέφτουν, θα δείτε και παππούδες να παίζουν και μπάλα. Για την υγεία τους το λέμε, όχι τίποτα άλλο. Να φύγουμε λοιπόν από τη γάμα κατηγορία και να πάμε λίγο πιο ψηλά. Για να πάμε στη β' κατηγορία να δούμε δύο παιχνιδάκια. Βρεθήκαμε το προηγούμενο Σάββατο στο Γεράκι. Βαρύτε, του λέει, Γερακαίος είναι. Έγινε Γερακαίος. Πάμε να το δούμε. Γεράκια ετός κέντρου 4-0. Αρκετός κόσμος. Οι πάγκοι γεμάτοι, ποδοσφαιριστές και γυναίκες. Το τούμπι επάνω
από αετούς του κέντρου, έτσι, αετοί, πολλοί είχαν έρθει. Εκεί που λοιπόν ο αετός πίεζε, ο εθνικός Γερακίου έκανε τα γκολ. Και κοιτάξτε, 16-18 στους πάγκους, πιτσιρίκια, δεσποινίδες, κυρίες, όλα αυτά επάνω εκεί σε αυτό το παιχνίδι. Πήγαμε να δούμε αν ο κυρπρόεδρος που πριν λίγες μέρες τον είχαν απομακρύνει από τον αγωνιστικό χώρο, μια κυρία, μια διαιτητίνα, ήταν στον πάγκο. Αλλά απ' έξω τηρούσε τους κανονισμούς. Και ένας κύριος εκεί, γενικός αρχηγός, ήθελε να... να. Κύριε Κορμπάκη, τι γίνεται, παρατηρητής, πάμε και παρατηρητές. Ρωτάω, δεν είναι κακό που το λέω, έτσι. Βλέπετε λοιπόν εσείς. Εικόνες από αυτό το παιχνίδι. Και για την ιστορία, να αναφέρουμε λοιπόν ότι στη β' κατηγορία πέφτουν και κάποιες καμπάνες. Μπουντουβής, εκεί στον Ποινιακό, τρεις αγωνιστικές. Σύρος, άλλες τρεις αγωνιστικές. Καλά, τι κάνατε ρε παιδιά. Χρέπας, τέσσερες. Κοτσοχίλης, άλλες τέσσερες. Τι γίνεται κύριε Σάκη. Εκεί το γεράκι, εντάξει, έτσι, οι παράγοντες δημιουργούν πρόβλημα. Οι ποδοσφαιριστές άγγελοι, έτσι. Μπράβο κύριε Σάκη, φίλε και παλιέ συνεργάτη. Κύριε Σάκη μας, με στα βουνά. Οι γερακαίοι περιμένουν να γίνει το γήπεδο από χορτάρι. Έχετε καλές επαφές εκεί με το Δήμο, λέω, αν τις έχετε. Αν τις έχετε, κανένα πρόβλημα. Ξέρετε τώρα, εκεί ένα μέσα στο δάσος μπορείτε να φτιάξετε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Αλλά να φτιάξετε όμως και το δρόμο, γιατί καταλαβαίνετε τώρα. Δεν είναι κακό. Θα τα βάλετε όλοι με το Δήμαρχο. Τέλος πάντων. Εσείς βλέπετε εικόνες, αρκετός κόσμος. Ο αετός κέντρου πίεζε. Μπορώ να πω και στο διάστημα που ήμουνα, έχανε το ένα γκολ πίσω στο άλλο. Αλλά ο εθνικός Γερακίου, τάκ, τάκ, τέσσερα γκολάκια και τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Τέσσερα γκολάκια. Εσείς βλέπετε εικόνες από το γήπεδο. Όμορφες παρουσίες στον πάγκο, δεσποινίδες. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Κορμπάκης εκεί, οι υπεύθυνοι, οι κοπέλες, οι γυναίκες τέλος πάντων που υπάρχουν μέσα, είναι για να κρατάνε, να είναι φυσικοθεραπεύτριες, ιστορίες, ξέρω εγώ τι. Και πάμε σε ένα άλλο παιχνιδάκι με φυσικό τάπητα. Στην Αμαλιάδα. Εθνικός Αμαλιάδος Ηρακλής Πύργου. Εδώ πληροφορήθηκα ότι ο παράγοντας του Εθνικού Αμαλιάδος και γιατρός μάλιστα, και είναι και ο πατέρας του διαιτητή, του κυρίου Καλογεράκου, Αντώνης, λέει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο ένα μήνα και χρηματική ποινή 50 ευρώ για εξύβριση του διαιτητή. Είναι δυνατόν σε αυτό το παιχνίδι? Κύριε Παπαδάτε, εσείς που τραβάγατε με κάμερα τον αγώνα, είναι δυνατόν? Κι όμως. Τώρα τελευταία δεν ξέρω, η υπερβολική αγάπη των πατεράδων, των διαιτητών που ανασχολούνται κιόλας, δημιουργεί αυτή την ένταση. Μάλιστα. Φίλος μου Αντώνης ο Καλογεράκος, δεν είναι κακό. Και τα λέω αυτά για να ακούγεται και η αντίπερα όχθη, το τι μέλη γενέστε. Δεν φταίνε μόνο οι παράγοντες, φταίνε και οι διαιτητές. Φίλε εσύ, το ξέρεις αυτό? Απλώς το λέω. Απλώς το αναφέρω. Κύριε Ηλία μας, όλο φωτογραφίες και γυαλί. Ο κύριος Δημόπουλος, όταν πας στην Αμαλιάδα, φίλε Νίκο, όλο χάνεις. Με τους Πάνθηρες 3 προχτές, αν ενθυμούμε. Προχτές με τον Εθνικό άλλα 3. Κύριε Δημόπουλε, τώρα θα πει κάποιος, και επειδή δεν τη βλέπεις κιόλας στην εκπομπή, θα σου πούνε ότι ο Αστερής σου τάχωνε, δεν τα έχωνα. Κύριε... Τι τραβάμε. Οι λέοντες έτσι πήγανε να δούνε. Κύριος Πατσαούρας, Τωμάς. Ποιος είναι αυτός που σας βάζει χέρι, που σας πιάνει? Κύριος Αναστόπουλος, Κύριε Αναστόπουλε, ζηλέψατε έτσι από το ποδόσφαιρο? Αν θέλατε και φωτογραφία με τον κύριο Πατσαούρα, εντάξει. Παλιοί συνεργάτες. Και μετά τζόκι, για να προλάβουμε τον κόρυβο. Όχι, παίζουμε. Μπράβο κύριε Αναστόπουλε, τα ρίχνετε ακόμη στον Εθνικό εκεί? Πληρώνετε, λέω, ρε παιδί μου. Λέω, αν πληρώνετε. Το quiz θέλω να μου βρείτε
Κύριε Αναστόπλε, το quiz. Λοιπόν, είπαμε και για τον κύριο Καλογεράκο. Για να πάμε στην Α2, να δούμε έτσι μερικές εικόνες από ένα παιχνιδάκι από το τέρμπι κάτω στη Μερσίνη. Ναι, ναι, κάτω στη Μερσίνη. Στα Λεχενά, συγγνώμη, Ηλιακός Λεχενών. Μυρσιναϊκός 1-1. Στο τέρμπι. Αν είναι δυνατόν. Και μάλιστα, εδώ έτσι για την ιστορία, μια και μιλάμε για την Α2 κατηγορία, όπως βλέπετε και τις εικόνες εσείς, πρώτος ο Αργοναύτης μαζί με το Μυρσιναϊκό, ακολουθούν τα Χελιδόνια, ο Ηλιακός Βαρθολομιού, Ηρακλής Παλαιοβαρβάσανας, και από εκεί πιο και κάτω ακολουθεί η έκπληξη ο Ατρόμητος Καβασίλων, ο Κεραυνός Καλλικόμου, ο Ηλιακός Λεχενών. Δεν πάει καλά. Εντάξει, μια νεανική ομάδα. Τα Δουνέικα θα μπορούσαν να είχαν πάει καλά. Το Επιτάλιο, Αλφιός Επιταλίου, φιλόδοξη εκεί, αλλά πρόβλημα γενικότερα. Τέλος πάντων, η Αλφιούσα ακολουθεί. Μυρτιά, ο Πέλοπας Πύργου, ο Ολυμπιακός Λαμπετίου, πλήρη απαγοήτευση. Και με 0 βαθμούς ο Ατρόμητος Βαρβάσανας και ετός Αλποχωρίου. Και μάλιστα εκεί στη Βαρβάσανα ένας ποδοσφαιριστής, ναι ναι, ο κύριος Πρίνος, κάτι έκανε και έφαγε και 3 αγωνιστικές. Αναρωτιέται κανένας σε τοπικά τέρμπι εκεί? Όταν λέμε σε τοπικά τέρμπι, λέμε τοπικά τέρμπι με την έννοια Ατρόμητος, Ηρακλής, και μιλάω για το παιχνίδι της Βαρβάσανας που δεν ήταν χαλαρό, πιο καλύτερη ομάδα σαφώς, δεν υπήρχε τέρμπι εκεί, απλώς μη με παρεξηγήσουν οι φίλοι μου από τον Ατρόμητο ή από τον Ηρακλή Παλαιοβαρβάσανας. Να πούμε όμως ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή στη Μερσίνη ο Νάστος, ο Δημήτρης ο Νάστος, επίπληξη λέει σε ένα γειτονικό παιχνίδι, αν είναι δυνατόν. Ρε Δημήτρη, γιατί αυτά τα πράγματα? Απλώς το επισημαίνω, είναι μια επίπληξη. Εδώ βλέπουμε τις αποφάσεις. Δεν είναι κακό που το λέμε, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα. Και λέμε στα γειτονικά τέρμπι, δεν χρειάζεται να σκοτώνεστε. Ορίστε, ο φίλος μου. Ο Πρίνος εκεί 3 αγωνιστικές. Γιατί έπαιξε σκληρά. Χτυπήθηκαν κάποιοι, έγιναν κάποιοι μικροτραυματισμοί. Είναι δυνατόν ένα χωριό? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι εσείς εκεί. Καταλαβαίνετε. Να φύγουμε λοιπόν και να πάμε στην Α1 Βέρειος, να δούμε την κατηγορία αυτή. Να τη δούμε, να δούμε δύο παιχνιδάκια. Χάβαρη, Κεραυνός Κυμαδιού. Α, η όμορφη νίκη. Κανόνισα σε κλέψουμε μαζί με τα λεφτά, αλλά ποια λεφτά? Εκεί ο φίλος μου Μαρίτσας, ο πρόεδρος, σας έχει βάλει. Αλλά ο κόσμος δεν πολύ πάει. Όταν έχει καλό καιρό πάει όμως, έτσι. Τι βλέπω? Κύριε Βαρουξή, 1978, τότε γεννηθήκατε. Αχα, α, τότε ιδρύθηκε η ομάδα. Μάλιστα. Βαρουξής, από κοντά από την ομάδα? Δεν είστε εκεί στο, πώς το λέμε, στον Άρη Αρχαίας Ολυμπίας? Όχι. Μάλιστα. Άσπα. Απλώς το επισημαίνω, έτυχε να το δω, ε. Θα σας καλέσουμε τη Δευτέρα, κύριε Βαρουξή, να έρθετε εδώ να τα συζητήσουμε. Εκεί κάποια αλλαγή πάει να γίνει. Βλέπουμε και το αποτέλεσμα 1-2. Αλλά πληροφορηθήκαμε ότι ο κύριος Κούλης τα μπέρδεψε λίγο τα πράγματα. Μα είναι δυνατόν, κύριε Κούλη, να κατοχυρώνετε. Να φεύγετε από το σημείο του πέναλτι και να πηγαίνετε προς τη σέντρα. Ευτυχώς που δεν άρχισε και το παιχνίδι, έτσι. Ξέρεις τώρα. Και να κυκλοφορούν διάφορα ότι δεν ξέρατε τους κανονισμούς και με το πέναλτι και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω, απλώς ρωτάω. Άλλωστε στην εξέδρα υπήρχαν και όμορφες παρουσίες και γνώστες της διαιτησίας. Τέτοια βλέπουνε και γι' αυτό σε βάζουνε όχι στο περιθώριο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Σε περιμένουνε κάποιοι. Έτσι για την ιστορία, δεν είναι κακό που το λέω. Και μάλιστα σε ένα άλλο παιχνίδι, η κυρία εκεί η Ξανθιά που την είδαμε και με το Κοντομάνικο έκανε ηλιοθεραπεία. Νομίζω είναι διαιτητή, δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε κι εσείς.
Και δίπλα του ήταν ένας άλλος πρώην διαιτητής. Βρε, όλα τα βλέπω εγώ, μην ανησυχείτε. Απλώς για να μην νομίζετε ότι δεν τα παρακολουθούμε. Και κάτω εκεί στη γωνία, κάτω-κάτω, είδαμε και μια καράφλα. Να! Βλέπετε έτσι? Δεν είναι κακό που το λέω, απλώς το επισημαίνω. Πήγα να δω τι είναι ο καράβλος. Ευτυχώς που τον έβαλε το κεφάλι του μέσα από τα κάγκελα, ε! Κουλί! Ακολουθείς από κοντά την ομάδα, ε! Δεν πιστεύω εσύ να είπες ότι παιδιά κακός ο διαιτητής το μετράει τον κολ. Λέω, δεν πιστεύω να το πες εσύ. Α, εντάξει. Λέω. Τερματοφύλακας. Έπιανε τα άπιαστα. Νούμερο 1. Σας έχω πλευρίσει για να έρθετε στην εκπομπή, αλλά όλο αποφεύγετε. 2 μέτρα. Φοβόστε κάτι, τερματζή μου. Ε, νάτος. Όταν έβρισκε. Να, και ο Κούλης. Όταν έβρισκε λοιπόν την ευκαιρία, ξάπλωνε ο τερματοφύλακας. Βλέπετε εσείς εικόνες. Ο κύριος Μαρίτσας αποβλήθηκε κιόλας, ο πρόεδρος. Εκεί, κύριε Μαρίτσα, δεν είναι κακό που το λέμε. Απλώς θα καταγράφουμε, έτσι. Και πάμε σε ένα άλλο παιχνιδάκι. Όπου ο Έας Γαστούνης μαζί με τη Δάφνια Δραβίδας ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Έχω ενόρκους και οι ένορκοι, εγώ δεν ήμουν στο παιχνίδι, που μου τους έστειλε τις εικόνες αυτές που βλέπετε. Μου λέει, κύριε δικαστά μου, έπαιξα λίγο σκληρά. Εντάξει, όποιος και να κέρδαγε, καλό ήταν. Απλώς το λέω. Απλώς λέω, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να συνετίζονται. Διότι τώρα ο Μπασκόζος που είναι από την Κρέστενα έφαγε 4 αγωνιστικές. Γιατί, αγόρι μου, γιατί? Όταν λέμε γιατί, γιατί? Γιατί? Μάλιστα, ο Κένταυρος Μαγούλας έβγαλε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας του κυρίου Παυλόπουλου. Θα το πούμε πιο κάτω. Δεν είναι κακό που το λέμε, έτσι? Δεν είναι κακό που το λέμε? Δείτε στις εικόνες. Από αυτό το παιχνιδάκι. Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν συνεχίζεται και το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, όλο των πρωταθλημάτων, αλλά υπάρχει ένα δυνατό παιχνίδι, μπορούμε να το πούμε και γειτονικό τέρμπι και καθοριστικό και για τις δύο ομάδες. Και για τη Δάφνια Δραβίδας που παίζει μέσα στην Αδραβίδα, με τη νίκη, Τραχανομιά και η πρωτοπόρος νίκη, πηγαίνει δίπλα στην Αδραβίδα σε ένα... Εμείς θα συστήσουμε ηρεμία. Δεν χρειάζονται ακρότητες. Σε αυτό το σημείο εδώ, παρακαλώ τη Ροή να βγάλει το email, έχει σημασία. Να βγάλει το email athletikosdikastis@gmail.com και να μας πείτε, όσοι προλάβετε, έχουμε τη δυνατότητα, επειδή η ΠΑΕ Πανηλιακός μας έστειλε προσκλήσεις για τους φιλάθλους της ηλίας, της ευρύτερης ηλίας, να μας πείτε αν σας αρέσουν οι εκπομπές που κάνουν η Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Δεν είναι κακό να πείτε ναι ή όχι. Απλώς στείλτε την απάντησή σας στο email όμως, να καταγράψουμε για να πάρετε ένα εισιτήριο, δωρεάν φυσικά, για το τέρμπι της Κυριακής, δηλαδή του αυριανού παιχνιδιού, μεθαυριανού, μεταξύ του Πανηλιακού και της Παναχαϊκής. Στείλτε απάντηση λοιπόν, αν σας αρέσουν, ή κάντε ένα σχόλιο. Ο πρώτος θα πάρει, θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Θα επικοινωνήσουμε, θα στείλετε και μήνυμα. Μήνυμα και ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αν σας αρέσουν οι εκπομπές, έχουμε και άλλα. Λοιπόν, για να πάμε στους προπονητές, την επόμενη κάρτα μας. Να δούμε την κάρτα των προπονητών. Προπονητές. Άρης Ρουμελιώτης.
Κύριε Πρόεδρε, μήπως θα ήταν καλό να γίνει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο έτσι λίγο για τους προπονητές σας, γιατί κάποιοι ξεφεύγουν, βρίζουν, φωνάζουν, διαμαρτύρονται και δημιουργείται μία κακή αίσθηση από αυτούς τους ανθρώπους, τους προπονητές. Είτε είναι επίσημοι είτε είναι ανεπίσημοι. Είτε έχουν κάρτα είτε δεν έχουν κάρτα. Απλώς το λέω, δεν είναι κακό. Λέω είτε έχουν είτε δεν έχουν. Γιατί κυκλοφορούν διάφορα ότι εντάξει, δεν έχουμε και λεφτά να δώσουμε και όλα αυτά. Απλώς το λέω, αν είναι έτσι, να με ερημνήσετε. Για να πάμε στην κάρτα των διαιτητών τώρα. Να πάμε στην κάρτα των διαιτητών. Καλό θα είναι, επαναλαμβάνω, οι διαιτητές να είναι πιο χαλαροί. Διότι ό,τι και να μου πούνε, εάν δεν έχω μια προσωπική άποψη για κάποια λάθη των διαιτητών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει τρόπος να στοιχειοθετήσει ο δικαστής την κατηγορία. Και το λέμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πάμα, πάρα πολλά παράπονα, συμπεριφορές, παραδείγματος χάρη στο παιχνίδι προς την Κρέστενα, εκεί ένας διαιτητής φώναζε, έβριζε, έκανε, έρανε, απαγοήτευσε από τις δύο ομάδες. Ονόματα μη λέμε για τους, τη στιγμή που δεν έχω προσωπική άποψη. Αλλά λέω όμως ότι δεν είναι σωστό σε παιχνίδι του Αγίου Γεωργίου ο διαιτητής ούτε γιατρό, ούτε στις ομάδες γιατρού πηγαίνουν, τίπα, δηλαδή ένα ξεχαρβάλωμα. Και επειδή με παίρνουν τηλέφωνα, μου στέλνουν μηνύματα, είμαι υποχρεωμένος να τα πω, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να γίνονται αγώνες δίχως γιατρούς? Καμπάνα από εδώ, καμπάνα από εκεί, τι έγινε? Αν πεθάνει και κανένας μέσα εκεί στο γήπεδο, δεν θα το έχετε τύψει στη συνείδησή σας? Αν οι γιατροί θα δείτε σε άλλους νομούς, οι διαιτητές ξεκινάνε παιχνίδια junior, παιδικά, δίχως γιατρούς, είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Ή οι προπονητές να μην έχουν δίπλωμα και να το παίζουν και μούρι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους? Για να πάμε στην επόμενη κάρτα μας, το κοκτέιλ. Να το δούμε το κοκτέιλ. Πολύ ωραία. Εδώ. Το κοκτέιλ τι μας λέει? Καράμπελας. Ένας παράγοντας από τον Αγιώργη. Επίπληξη. Νίκος Γεωργόπουλος από τον Καρδαμά. Και την χάνει να είναι φίλος μου ο κύριος Νίκος Γεωργόπουλος. Και λέμε φίλος μου. Ναι, εντάξει, φίλος. Και είναι και πρόεδρος. Και έφαγε 20 μέρες. Για την αγάπη του, για το χωριό. Και φωνάζει και διαμαρτύρεται. Κύριε δικαστά, πέστε κάτι για τη διαιτησία. Νίκο μου, έλα στην εκπομπή μια Δευτέρα. Να τα πούμε χήμα. Έλα Νίκο μου, γιατί εσύ να φας 20 μέρες? Δεν το κατάλαβα. Και το πρόστιμο δεν είναι τα ευρώπουλα. Είναι ούτε η δυσφήμιση. Δεν είναι η δυσφήμιση. Αθλητικός δικαστής, αθλητικά μιλάμε. Γιατί αφήνετε έτσι το χώρο της διαιτησίας? Γιατί δεν βγαίνετε να μου το πείτε, να κάνουμε, να ράνουμε, να φτιάξουμε? 20 μέρες ο κύριος Γεωργόπουλος, που είναι και πρόεδρος στη Θύελλα Καρδαμά. Ο κύριος Καράμπελας από τον Αγιώργη. Εκεί του Αγίου Γεωργίου τίποτα? Φωνάζουνε, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε το quiz, σας παρακαλώ πάλι. Να το δούμε το quiz. Να το δούμε. Τι αγοράζει ο αθλητικός παράγοντας από το φαρμακείο? Επαναλαμβάνω. Τι αγοράζει ο αθλητικός παράγοντας από το φαρμακείο? Έχει σημασία. Παράγοντας είναι, εξοδικητικός. Βοηθάει και ομάδες του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Και αναρωτιόμαστε τι θέλει. Πήγε να πάρει κάτι περίεργο? Πήγε να πάρει κάτι για την ομάδα? Απλώς το επισημαίνουμε. Και με το που μπήκαμε μέσα, ο φαρμακοποιός φώναξε, «Ωχ, ήρθε ο αθλητικός δικαστής». Και κρύφτηκε. Δεν λέμε σε τι νους φαρμακείο είναι. Όχι. Απλώς τι αγοράζει ο αθλητικός παράγοντας? Για να πατάξουμε αυτό που σκέφτονται οι παράγοντες. Να φύγουμε λοιπόν. Δίνετε την απάντησή σας, είπαμε, στο email του αθλητικού δικαστή, αθλητικός δικαστής, papaki@gmail.com, και πάμε να δούμε τι κερδίζετε. Να το δούμε. Μία μπλούζα, το δείξαμε και νωρίτερα. Έτσι για ένα φουτραράκι. Είναι ότι πείτε τώρα μια και ακόμα
ο καιρός είναι καλοκαιρινός, έτσι, αρκετοί κάνουν μπάνια, αρκετοί κυκλοφορούν και με κοντομάνικα, από τα καταστήματα του κυρίου Καρακατσάνη. Όχι, παίζουμε. Όχι, παίζουμε. Λοιπόν, να φύγουμε από τον κύριο Καρακατσάνη και πού να πάμε. Καταγράψαμε κάποια αξιοπερίεργα. Και να δείτε, πάμε, ωραία, πολύ ωραία, πάμε. Καφέ Ανδραβίδα. Εκεί που πήγαμε και ρωτήσαμε, λέμε, μου λένε, κύριε δικαστά μου, πολύ γυαλί μαύρο κυκλοφορεί εκεί στην Ανδραβίδα. Να σας ευχαριστήσω για το καφεδάκι, έτσι. Ωραίο το φραπεδάκι σου. Να τον προτιμάτε. Εγώ όταν περνάω από εκεί, θα τον προτιμάω, έτσι. Να, ένας φίλος δεξιά, ονόματα να μην λέμε, συναγωνιστές, έτσι. Βαριέσαι, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Μου λέει, κύριε δικαστά μου, τα λέτε ωραία. Εντάξει, ρε παιδί μου, του λέω, κανένα πρόβλημα. Και ωραίους καφέδες. Εκεί δίπλα στο χτέλ, στάση του χτέλ. Να τον προτιμάτε το φίλο μας. Ωραίο το φραπεδάκι σου. Στην υγειά σου. Πάμε τώρα. Πού να πάμε. Λύνονται και τα quiz. Κύριε μου, τι κάνετε εκεί. Με τον Βόλι μας είδαν. Ο ένας κρύφτηκε, ο άλλος γύρισε την πλάτη του. Και εγώ κάποια στιγμή λέω, ρε παιδιά, δεν πάω να φύγω. Κύριε, πώς σας λένε, καραφλέ? Όχι, έτσι. Κύριε τραγουστή, Δεν ξέρω τι αγοράζει ο κύριος, αλλά καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Όλα αυτά παρακολουθούνται κάποιοι παράγοντες. Έτσι, κύριε μου. Εσείς, κύριε φαρμακοποιέ, δηλαδή ό,τι δίνετε, τα δίνετε, πώς να το πούμε, με συνταγή γιατρού. Θα τα πούμε και αυτά όλα. Για να φύγουμε τώρα, πού να πάμε. Στον κύριο Σταυρούλια, με τα αθλητικά. Πνευματικό μου, καλά, άσου. Βλέποντας αυτή την κυρία, γέμισε το μαγαζί. Κύριε Σταυρούλια, της έχετε κόψει η είσοδο? Δηλαδή η είσοδο να έρχεται εκεί για να ψωνίζουν, μην μου πείτε. Μάτια, έκφραση, ωραία κυρία. Μαζί με το γιώκα της. Εκεί ο κύριος Ανδριόλας, κύριε Ανδριόλα. Φίλοι εκεί, με τον κύριο Σταυρούλια. Τώρα ποιος έμαθε προπονητικά ποιον? Κύριε Σταυρούλια, ο γιώκας εκεί, πνευματικό παιδί, του Ανδριόλα, γι' αυτό το ποδόσο. Τι τράβα. Κωστάκης, έμαθες κι εσύ που μπαίνει κόσμος μέσα και ήρθες. Πνευματικά σου παιδιά και τα δύο. Ποιος? Ο Ζώης ο Ανδριόλας. Μπράβο κύριε Ζώη, δικό σου παιδί αυτό κύριε Σταυρούλια, έτσι. Όχι, παίζουμε. Φεύγοντας λοιπόν από εκεί, πήγαμε αλλού. Πάνθυρες. Καλεσμένος τους έχω τη Δευτέρα. Ναι. Διαμαρτυρίες έντονες για τη διαιτησία, για την ένωση. Πάνθυρες, κύριε Νίκο μας, κύριε Ζαφύρη, ο coach εκεί. Είδαμε τον coach με ένα χαρτί. Σου δίνει ο Ζαφύρη στην εντεκάδα. Στο καφέ εκεί, μάλιστα. Στο καφέ εκεί, στο ίντερνετ καφέ θα γίνονται και γυρίσματα. Εκεί θα γυρίζονται και αθλητικές συναντήσεις. Έρχονται. Οι όρτ να είναι καλά. Για να πάμε πιο κάτω. Καφέ. Δημήτρης, εκεί το καινούριο. Γίναμε καφετζής, κύριε Κομπορόζο. Βέβαια. Μια τέτοια κατσαρομάλα, έκφραση. Να πιείτε καφέ από τα χεράκια της. Φταίει ο αθλητικός δικαστής. Όλο καμάρι, μόλις τον είδες, φτιάχτηκες. Κύριε Κομπορόζο, καφέ Δημήτρης εκεί, στη Ρίγα Φεραίο, Δεν κάνουμε διαφήμιση. Κατσαρομάλα, έτσι. Όχι, παίζουμε. Τι τράβο. Έτσι. Τι να πω, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Πάμε, λέμε, λίγο πιο πέρα. Πηγαίνοντας πιο πέρα, πήγαμε Μπεβούδας. Τι κάνετε, κύριε Μπεβούδα? Αφήστε μου, λέει, ήρθα εδώ να με μάθουνε μπάσκετ. Ποιος? Εδώ ο κύριος Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη. Α, άλλος Δημήτρης. Μα τι κάνετε, ρε παιδιά, εκεί? Παράγοντες του Ολυμπιακού, του Ολυμπιονίκη. Να. Και ένας κύριος πήγαινε εκεί πέρα κάτι και από πίσω γυναίκα του. Αλλά λέω, τι γίνεται? Τρέχαμε από πίσω από τη γυναίκα ή από τον πεθερό, κύριε Δημήτρη? Τρέχαμε να βοηθήσουμε, έτσι. Μελαχρινή η σύντροφος, όμορφη, Να, κρυβότανε κιόλας. Αλλά όταν την πλησιάσαμε, είστε γλυκύτατος, κύριε δικαστά μου. Και κοίταγε εκεί η μαμά και ο μπαμπάς, κοιτάγανε, σου λέει, ποιος είναι αυτός? Τάκ, εμφανίζεται και ένα ωραίο σκυλάκι.
Όχι, παίζουμε. Έτσι, ένας κύριος το είχε μέσα. Σε ένα αυτοκίνητο. Μπαίνοντας πάλι μέσα και είδαμε την κυρία. Μην είμαστε εκεί στο... στον κύριο Δημήτρη. Στη φάρμα, ε. Όχι, παίζουμε. Από πίσω σε παρακολουθεί. Πηγαίνοντας πιο πέρα, καφέ Αγγελόπουλος. Εδώ μου λέει είμαστε τα καλύτερα, οι καλύτεροι μάνατζερ της Ηλίας. Ποιος μου λέει σου γλέρεις, να ο κύριος Βλιαρωμάτης. Οι τρεις μας είμαστε. Θα εξομολογηθείτε στις αθλητικές συναντήσεις. Κύριε Γεωργόπουλε, Σωτήρη, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε την καινούργια εκπομπή. Την ξεκινάμε. Θα τους ανακρίνουμε εκεί, θα μας τα πούνε όλα. Βέβαια. Παιδιά, εσείς κύριε Λιμπέρη, τι γίνεται εκεί πέρα, όλο μέσα εκεί, ε. Εσείς σκοθήκατε μέσα στον καναπέ. Σας αρέσει ξάπλα, ε. Κύριε Λιαρωμάτη, εσείς υπόλοιποι εκεί, τον άρχοντα των δαχτυλιδιών τον έχετε στη μέση. Εντάξει κύριε Σωτήρη, φεύγοντας από εκεί, τους βλέπετε έτσι, καφέ Αγγελόπουλος. Πέρυσι στο Γούμερο, φέτος στο Λατζόι. Ευτυχώς δεν έπαιξε στην παλιά ομάδα. Λάκης Αθανασόπουλος. Πήγαμε να δούμε τι ήταν αυτό, μου λέει. Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, μου λέει κύριε δικαστά. Αυτή λέω. Βεβαίως και αυτή, μου λέει. Καλό ποδόσφαιρο. Κύριε Λάκη, η ομάδα πήγε καλά. Πήγαμε μέχρι τα Μέγαρα και πήραμε διπλό, έτσι. Πατέρας, κύριε Αθανασόπουλος. Βλέπετε, μου λέει, τι παιδιά προπονεί ο γιώκας μου. Τα βλέπω, κύριε Αθανασόπουλε. Τα βλέπω. Εσείς, κυρία μου, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά. Το ταλέντο επαγγελματίας, τώρα δεν νομίζω, πάει εκεί για τον κύριο Λάκη Αθανασόπουλο, έτσι. Αλλά και η κοπελιά ψήνει ωραίο καφέ, ελληνικό, νάτος. Και ένας μεγαλοπαράγοντας που κρυβότανε κάποια στιγμή, φεύγοντας, κατέβασε το χέρι και κατέβαινε ο κύριος Μπακάλης μετά. Βλέπετε έτσι τι γίνεται, στους δρόμους του πύργου να φύγουμε. Και πηγαίνοντας να δούμε τον Ολυμπιακό. Πηγαίνοντας να δούμε τον Ολυμπιακό. Α, εδώ. Ο κύριος Ιδροκαστρίτης, ο Λάπης, μου λέει, κύριε δικαστά μου, πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό τώρα, άστο, με την Μπενφίκα. Τι να δεις, του λέω, ρε παιδάκι. Πηγαίνοντας εκεί στον κύριο Σαραμαντά, μπαίνοντας μέσα, όλοι, άλλοι παίζανε, άλλοι βλέπαν τηλεόραση, προχωρώντας προς το βάθος, απ' έξω. Λέω να μπω, να μην μπω, να δω τι γίνεται. Μπαίνοντας Καλιτζάκης, Σιδηροκαστρίτης, παράγοντες όλοι εκεί. Βλέπα, κύριος Καλιτζάκης έλεγε από μέσα μου, άντε να κερδίσουμε. Η Ελλάδα, έτσι. Εσείς βλέπετε τώρα εδώ το κύριο Σαραμαντά. Ο ΠΑΠ, κίνηση, κάργα, κύριε Σαραμαντά. Και ο γιος καλός. Πήγαμε και την ομάδα αποστολή και φέραμε διπλό. Θα τα πούμε πιο κάτω, κύριε Σαραμαντά. Πηγαίνοντας μετά προς τα κάτω, στον κύριο Έξαρχο. Καφέ Έξαρχος. Πού να βρεις χώρο να παρκάρεις, να πιεις ένα καφέ και να δεις. Όλοι εκεί βλέπαν Ολυμπιακό. Μα όλοι Ολυμπιακό. Δεν μας παίρνει, λέω, να σφύγουμε από εδώ. Πού να πάμε. Α, πάμε κάπου αλλού. Κάνοντας κανένα δύο στροφές εκεί γύρω στο τετράγωνο, δεν υπήρχε τίποτα. Λέμε, δεν πάμε στα Δουνέικα. Εκεί έγινε το έλα να δεις. Ναι. Στου Μουσούκα, στου Μαγκάλα, ίντερνετ καφέ, βάλαμε και ίντερνετ τώρα, ε! Και βλέπαμε το παιχνίδι, βλέπαμε τους λεβέντες εκεί του Ολυμπιακού. Αν είναι δυνατόν. Κι όμως, όλοι εκεί στο καφέ του κυρίου Κωνσταντόπουλου, βλέπαν εκεί, καθίσαν έτσι, φωτογραφηθήκανε κιόλας στον αθλητικό δικαστή. Στο τέλος όμως, ναι, στο τέλος όμως βλέπανε και τον γκολ, να μπαίνει, να πανηγυρίζουνε. Μάλιστα όλοι λέγανε άντε και τώρα θα το φάμε τον γκολ και τώρα θα το φάμε τον γκολ. Δυστυχώς ο Ρομπέρτο, όπως τον λένε εκεί, αχαμνός, κύριε Αχαμνέ, ο κάπτεν του Απόλλωνα Δουνέικων, ο κάπτεν. Και μετά από λίγο ήρθε και ο κύριος Κοτσόνης, αυτός από τα Δουνέικα, ο γκόλιθος εκεί της άμυνας του Πανηγυριακού. Κάθισε για λίγο και στο δεύτερο μήνο δεν το είδε. Και προς τιμή του, νάτος. Κύριε Σάκη, αχαμνός, Κοτσόνης, ωραίες στιγμές. Έφυγε. Πλήρωσε το, του λέει ο κύριος Σάκης,
Είσαι δικό μου παιδί. Και έφυγε το παιδί και πήγε στο δεύτερο ημίχρονο στο σπίτι του. Κάνω, κύριε δικαστά μου, καλή ζωή. Μπράβο, αγόρι μου. Είμαι υποχρεωμένο να το πω. Συγχαρητήρια. Ναι, ναι, συγχαρητήρια. Εσείς βλέπετε εικόνες από το κύριο, πώς να το πούμε, Μαγκάλα, Μουσούκα. Καταλαβαίνετε εκεί στο ίντερνετ καφέ, κύριε Κωνσταντόπουλε. Έχει λήξει το παιχνίδι, όλοι στην κουβέντα. Και κάποια στιγμή, ναι, ναι, και κάποια στιγμή που λέτε, μου λέει ένας το αυτή, κύριε δικαστά μου, εάν ζούσε ο Μαρίνης, θα το δείτε πιο κάτω, θα γινότανε πλάκα εδώ πέρα μεγάλη. Πώς κέρδισε ο Ολυμπιακός, για 10 γκολ μου λέει ήτανε. Αλλά ο αείμνηστος Μαρίνος, Μαρίνης, πώς τον λένε τέλος πάντων, ο οδηγός του Αμπράμοβιτς, όπως θέλανε να το λένε, έλειπε από την παρέα. Τι να κάνω. Είχε φύγει από τη ζωή. Αλλά η παρουσία του όμως, κύριε Ηλία, ήταν δυνατή σε όλα τα παιχνίδια. Και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είναι? Εσείς βλέπετε στιγμές που έχει λήξει ο αγώνας και συζητάνε. Βλέπετε και την παρουσιάστρια Champions League. Νόβα, ε. Έτσι μη μας πείτε. Όλα τα καταγράφει ο αθλητικός δικαστής. Champions League. Κι όμως λοιπόν, βλέποντας την επόμενη φωτογραφία, όλοι θα θυμούνται στη μέση τον Μαρίνιο. Το Μαρινάκο, όπως λέγε ο Σάκης, και ο κύριος πατρινός, φίλος, κολλητός, έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Δεν το πρόσεξε. Τέλος πάντων. Και η ζωή συνεχίζεται. Την άλλη μέρα πήγα στο Τερζή να φτιάξω κάτι. Μου λέει ο νεαρός, βλέπετε κύριε δικαστά μου, σας βλέπω με κόκκινα γυαλιά. Γιατί αγόρι μου? Ολυμπιακάρα. Ο κύριος Τερζής όμως του λέει, δεν πειράζει αγόρι μου, θα φορέσω κι εγώ τα δικά μου τα πράσινα τα γυαλιά. Κύριε Τερζή, τι έχετε να πείτε? Να τα, κόκκινα και πράσινα. Με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν πειράζει. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα βήμα πρόκρισης. Γελάς νεαρέ μου, έτσι? Όχι, παίζουμε. Και εκεί ο κύριος Τερζής, απαγοητευμένος, πράσινα γυαλιά, η ομάδα του Παναθηναϊκός δεν πάει καλά, αλλά το έχει ρίξει όμως τον Πανιλιακό, καλό είναι και αυτό. Και στηρίζει και τον Πανιλιακό, ποικιλότροπα. Κύριε Γιώργο μας, απλώς το επισημαίνουμε, δεν είναι κακό που το λέμε, έτσι, απλώς, έτσι. Εσείς βλέπετε εικόνες από τα οπτικά του φίλου μας, του Γιώργου του Τερζή. Φεύγοντας από εκεί, πήγαμε στο Λάπατο. Ναι, ναι, ναι. Και κάτω είδαμε έναν πατέρα, Αλβανός μην παρεξηγηθώ, που με το γιο του, αυτός είναι ανιψός του, που με το γιο του έγινε ένα μπερδεματάκι αλβανικής καταγωγής, έπαιζε στο κεραυνό Καλλικό μου, τώρα θέλει να πάει σε μια άλλη ομάδα και πληροφορηθήκαμε και σας τιμά, έτσι, μην παρεξηγηθώ, ότι ο γιος σας είναι και καλός παίκτης και κάποιοι λοιπόν εδώ πέρα στο αξιοποιήσουμε. Και εμείς τι κάναμε που λέτε? Πήγαμε στον κύριο Βένδρα. Και όταν λέμε πήγαμε στον κύριο Βένδρα, πήγαμε στον κύριο Βένδρα διότι είναι ένας από τους χορηγούς μας και πήραμε ένα δώρο. Να το, το βλέπετε εσείς. Είμαι υποχρεωμένος να το πω. Το βλέπετε έτσι σε εικόνες. Όμως σε αυτό το σημείο εγώ είμαι υποχρεωμένος να δείξω το δωράκι αυτό του κυρίου Βένδρα. Και λέω το δωράκι αυτό διότι στα κουίζ που έχουμε μια γιαγιά, μην παρεξηγηθώ κιόλας, όχι, μια κυρία. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα γκότσο. Ακούστε, είχαμε ένα γκότσο. Και επειδή η κυρία αυτή είναι δεμένη με την οικογένεια, με το σόι της τέλος πάντων, δεν έστειλε email η ίδια, πήρε τηλέφωνο τον ανιψό της και λέει αυτός ο κότσος, ναι, είναι της γυναίκας σου, η κυρία Ευγενία. Κυρία Ευγενία, καταρχήν σας ευχαριστώ που βλέπετε την εκπομπή. Είμαι υποχρεωμένος να το πω δημόσια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, να σας δώσω συγχαρητήρια που είστε μια ηλικίας και τιμάτε την οικογένεια. Παρακολουθείτε την οικογένειά σας
και αμέσως πήρατε τον ανιψό σας ένα τηλέφωνο και είπατε ότι αυτός ο κότσος είναι της γυναίκας σου. Και ο ανιψός σας έστειλε email εδώ. Γι' αυτό λέμε, γιατί πρέπει να είμαστε γνήσιοι και αυθεντικοί, μέσω email θα στέλνετε τις απαντήσεις σας. Για να έχω το θάρρος και να σας λέω. Και αυτό λοιπόν είναι ένα μπλουζάκι το οποίο το κέρδισε η κυρία Ευγενία, δεν θα πούμε επώνυμο, δεν έχει καμία σημασία, γιατί αναγνώρισε τον κότσο της ανιψιά της. Συγχαρητήρια όχι για την ανιψιά σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή μου. Σας ευχαριστώ που με βλέπετε. Και εγώ σαν έκπληξη απλώς σας λέω ότι θα επικοινωνήσουμε αύριο Σάββατο πρωί να έρθετε να πάρετε το δωράκι σας. Αυτός είναι ο αθλητικός δικαστής. Με κάθε ειλικρίνεια, με πλήρη διαφάνεια και ας λένε ό,τι λένε. Όμως σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάμε να δούμε πού μπορείτε να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε από τη μία πλευρά στην άλλη πλευρά της Ηλίας. Για να πάμε.